Σεβασμιότατε πατέρα Σεβαστιανέ, ευχαριστούμε πολύ. Θα καλέσουμε τον ευαίσθημο κύριο Αδάμ, πρόεδρο της Συνόδου των Ευαγγελικών Εκκλησιών της Ελλάδας, για το χαιρετισμό. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, χαιρετίζουμε την απόψινή βραδιά με ευγνωμοσύνη στο Θεό και ευχαριστία σε όλους τους συντελεστές. Αναγνωρίζουμε τις ώρες που διαθέσατε, είμαστε ευγνώμονες για την δημιουργικότητά σας και τον κόπο της αγάπης σας. Ευχαριστούμε το Καθολικό και το Ευαγγελικό Αρχείο, τους ομιλητές και όλους όσους συνέδραμαν. Μια βραδιά σαν την απόψινή για τους Έλληνες Ευαγγελικούς παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε τρεις τομείς. Ο πρώτος είναι πως η προσφορά της οικογένειας και του πατέρα και των θυγατέρων του είναι παραδειγματική. Η επιθυμία του να διαδώσει το Λόγο του Θεού, οι θυσίες, οι κόποι που δεν ήταν λίγοι, πρέπει να μας εμπνέουν και να μας ελέγχουν και ατομικά και συλλογικά. Το ίδιο ισχύει για τις κόρες του, για τον κόπο που κατέβαλαν. Κανένα σημαντικό έργο δεν έγινε ποτέ χωρίς προσωπική θυσία. Η επιτυχία και η καρποφορία έρχονται με τον κόπο και τον μόχθο που τα ευλογεί ο Θεός. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, μοχθώ και αγωνίζομαι με τη δύναμη του Χριστού που ενεργεί πανίσθηκε μέσα. Η Αγία Γραφή συνεχίζει και έχει δύναμη να αλλάζει ανθρώπους, ακριβώς επειδή είναι θεόπνευστη και αλάθητη. Γι' αυτό τον λόγο, το έργο της διάδοσης της Αγίας Γραφής πρέπει να συνεχίζεται χωρίς κανένας να φύγεται κόπος και θυσίες. Δεύτερον, η σημερινή βραδιά μας κάνει να σκεφτούμε, να μας προβληματίσει ως Ευαγγελικούς. Οι δύο κόρες επέλεξαν ένα άλλο μονοπάτι, να γίνουν μοναχές καθολικές. Αυτές οι αλλαγές, αυτές οι μετακινήσεις, κακά τα ψέματα, προβληματίζουν και τις τρεις χριστιανικές ομολογίες, ανεξάρτητα από το ποια πλευρά γίνονται κάθε φορά. Όλοι το σκεφτόμαστε. Τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους σε μια τέτοια κίνηση? Κάνουμε κάτι λάθος? Υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθώσουμε? Προβληματισμοί σαν για αυτούς πρέπει να συνοδεύονται από την προσδοκία, από βραδιές σαν τη σημερινή, να φύγουμε πιο εκπαιδευμένοι, πιο πληροφορημένοι για το παρελθόν. Όλους μας η ιστορία, όταν την προσέξει κανείς, μας διδάσκει και μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Μας βοηθάει να γίνουμε σοφότεροι, καθώς ο εκκλησιαστής λέει ουδέν κενών υπό τον ίδιο. Επομένως, όσο διαβάζει και ερμηνεύει κανείς το παρελθόν, μπορεί να γίνει σοφότερος και φυσικά μας βοηθάει να αναμετρηθούμε ξανά ο καθένας εκεί που βρίσκεται με το ποιοι είμαστε. Να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε όλοι μας, ο καθένας, την δική του εκκλησιαστική παράδοση και την πίστη του. Τρίτο, βραδιές σαν κι αυτή, όταν συνδιοργανώνονται από ετερόδοξες θρησκευτικές κοινότητες, θέτουν μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Να αναμετρηθούμε ουσιαστικά με τη χριστιανική αγάπη. Να είσαι διαφορετικός, να έχεις διαφορετικές πεποιθήσεις και συνειδητά να αγαπάς. Σ' αναγκάζει να σκεφτείς καλύτερα ποιος είσαι, ποιος είναι ο άλλος και να τα δεις όλα αυτά ως άνθρωπος ντυμένος με Χριστό. Και όταν βραδιές σαν κι αυτοί γίνονται στο πλαίσιο της εν Χριστώ αγάπης, όπως η σημερινή, εκτός του ότι μαθαίνεις πιο εύκολα, καθαρίζουν τα μάτια να μπορέσεις να ξεχωρίσεις λίγο περισσότερο τα πρωτεύοντα από τα δευτερεύοντα. Ο κόσμος μας βλέπει. Πρέπει το δικό μας παράδειγμα να ξεχωρίζει, όπως είπε ο Χριστός. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο. Παραδειγματισμός, προβληματισμός,
και πρόκληση. Πρόκληση αγάπης. Τέλος, αναγνωρίζουμε πως όλα αυτά είναι δώρο της χάρης του Θεού, από την οποία προέρχονται όλα. Και από ψινή βραδιά χαιρόμαστε γιατί είναι ένα δώρο του Θεού σε μας. Ομολογούμε πως και το απόψινο δώρο προέρχεται από το Θεό, γίνονται μέσα από τη χάρη του Θεού και καταλήγουν για τη δικιά του τη δόξα. Στο Θεό λοιπόν μόνο η δόξα.